να σχολιάσουμε αυτό το μεγάλο θέμα, το δακρύο, το οποίο είναι βέβαια απαραίτητο στην πνευματική ζωή, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ λεπτό θέμα και χρειάζεται κανείς να προσέξει ώστε να μην ξεφύγει αυτό το θέμα από την μέση οδό, από την βασιλική οδό, και να καταντήσει, ας πούμε, σε μια έτσι κατάσταση όχι πνευματική και όχι υγιή. Και αυτό βέβαια είπαμε ότι πέρα από αυτά που λέγονται και όσα μπορούν να λεχθούν σε μια ομιλία, το καλύτερο είναι ο άνθρωπος να έχει οπωσδήποτε έναν πνευματικό γιατρό, έναν πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα παρακολουθά αυτήν την εξέλιξη της πνευματικής του ζωής και ανάλογα θα του συμβολεύει, θα του υποδεικνύει, ας πούμε, εάν αυτός ο τρόπος που ζει την εχριστό ζωή, που προσεύχεται, που κλαίει ακόμα, που αισθάνεται την παρουσία του Θεού, είναι υγιής ή είναι για αυτόν. Διότι μπορεί μεν τα δάκρυα και αυτά όλα τα οποία λέμε να είναι πράγματι ουσιώδες στοιχείο, όμως καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την δύναμη ή δεν έχουν την ψυχική υγεία ακόμα ώστε να μπουν σε αυτόν τον χώρο το πνευματικό, δεν είναι ακόμα όριμοι και χρειάζεται κανείς να περιμένει ή να προσέξει, ας πούμε, με τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα πράγματα μέσα του. Και αυτά οπωσδήποτε θα τα δει, θα τα διαγνώσει ένας έμπειρος πνευματικός πατέρας, στον οποίο όπως όλοι μας είναι απαραίτητο να έχουμε να αποθέσει την πορεία του αγώνος μας, της ζωής μας. Νομίζω ότι έμειναν ακόμα μερικά πράγματα τα οποία να πούμε σήμερα και να προχωρήσουμε, εάν προλάβουμε, στη μελέτη ενός άλλου μακαρισμού του Χριστού. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω και νομίζω δεν το ολοκληρώσαμε τις άλλες φορές είναι για την ύλη των δακρύων, όπως είναι οι πατέρες, δηλαδή από πού κανείς παίρνει αιτίες για να κλαίει. Και όπως είπαμε και την άλλη φορά, σε κάθε άνθρωπο αυτά τα πράγματα λειτουργούν, μπορούμε να πούμε έτσι, και κατά τρόπων προσωπικών και μοναδικών. Όμως υπάρχει ένας γενικός σχετικός κανόνας μέσα στον οποίο κινούμαστε όλοι ανεξαιρέτως. Και βέβαια ο καθένας μας βέβαια κρατάει την δική του την προσωπική λεπτομέρεια στον αγώνα αυτό. Όμως για να κινηθεί η ψυχή μας σε δάκρυο, δηλαδή σε αίσθηση, πρέπει να καλλιεργηθεί, πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει μία ευαισθησία, να αποκτήσει κάποια αισθητήρια τα οποία να ανήσουν, να κεντούν την ψυχή. Αυτό λέγεται και κατάνοιξη από τον ίσο, από το κεντό δηλαδή, να κεντούν την ψυχή και έτσι να κινείται η ψυχή μας, ας πούμε, σε αυτήν την κατάσταση της αγάπης του Θεού, των δακρύων. Όπως συμβαίνει εξάλλου και στην καθημερινή μας ζωή. Βλέπετε, για να γελάσουμε, παραδείγματος χάρη, θυμόμαστε κάτι αστείο. Για να κλάψουμε, θυμόμαστε κάτι τραγικό. Ένας άνθρωπος που θυμάται ένα αγαπημένο του πρόσωπο, κάποιες μέρες, ξέρω εγώ, καλές, την πατρίδα του, ξέρω εγώ, οτιδήποτε το συγκινεί, μόλις το θυμηθεί αμέσως, αυτή η ανάμνηση, αυτή η μνήμη, του κεντά την ψυχή του, των ψυχικών του κόσμου, και συγκινείται, κλαίει, κινείται μέσα όλη αυτή η διαργασία, ας πούμε, των ψυχικών συναισθημάτων. Έτσι λοιπόν σε εμάς, βέβαια, δεν είναι ψυχολογικά τα δάκρυα, δεν είναι συναισθηματικά. Δεν πρέπει δηλαδή να είναι δάκρυα τα οποία πηγάζουν απλώς και μόνο από ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά είναι δάκρυα τα οποία εκπηγάζουν από αίσθηση του Θεού. Είναι πολύ, πολύ αυτή η ύλη από την οποία αντλεί κανείς ερίσματα για να θρηνεί, για να κλαίει δηλαδή, για να έχει αυτή την κίνηση την πνευματική. Όμως νομίζω εκείνο το οποίο στην νεανική ηλικία είναι αυτό το οποίο αρμόζει, είναι ακριβώς ο άνθρωπος να μάθει να κινείται εις ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, αισθανόμενος την άπειρη αγάπη του Θεού. Δηλαδή ξέρετε ότι
Όπως είμαστε τώρα, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνει ο Θεός για μας. Δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Θεός πρώτα απ' όλα. Και δεν καταλαβαίνουμε ακόμα και τι σημαίνει άνθρωπος. Ούτε τι είμαστε εμείς. Δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, παιδιά. Δείτε, αν ξέραμε τον εαυτό μας, αν βλέπαμε δηλαδή πώς είμαστε, τι είμαστε, πώς κινούνται μέσα μας οι ψυχικές διεργασίες, τότε θα καταλαβαίναμε και πώς ο Θεός δηλαδή, ο οποίος μας δημιούργησε, είναι τέλειος, είναι πατέρας μας, είναι πάνσοφος, είναι γεμάτος αγάπη και μας έδωσε αυτήν την ωραιότητα της κατοικώνων Θεού δημιουργίας μας. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπετε ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακράν του Θεού, ζημίζει στην αμαρτία, δεν έχει και καλή σχέση με τον εαυτό του. Δηλαδή δεν εκτιμά τον εαυτό του και είναι ένα στοιχείο σήμερα το οποίο υπάρχει νομίζω έντονα στην νεανική ηλικία, ότι αυτή η τάση της καταστροφής, αυτή η ψηλάφιση του θανάτου, του κενού, του μηδέν, αυτή δηλαδή η απόρριψη, ας πούμε, των πάντων και η διακοπή της σχέσης μας με τον εαυτό μας είναι ένα σύμπτωμα, ένα σημείο το οποίο μαρτυρεί ακριβώς και την απόρριψη της σχέσης μας με τον Θεό. Και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ας πούμε, και εσείς, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το συναντούμε συχνά, ότι ο άνθρωπος δεν εκτιμά τον εαυτό του, δηλαδή δεν αγαπά τον εαυτό του. Ή παρατηρείτε το άλλο, τον αγαπά αρρωστημένα. Και είναι, ξέρω εγώ, πολύ εγωιστής, που είναι μια αρρωστημένη αγάπη αυτή και είναι και αυτό θάνατος, διότι ο εγωισμός εγκλεί τον άνθρωπο εις το άτομο του, δεν τον αφήσει να κοινωνήσει με τους άλλους και με τον Θεό, και άνθρωπος ο οποίος δεν κοινωνεί με άλλους είναι νεκρός, είναι φυλακισμένος. Έτσι, άνθρωπος δηλαδή που δεν αγαπά σωστά, που δεν εξέρχεται ούτε αυτού του να συναντήσει τον άλλον άνθρωπο και πολύ περισσότερο τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε στερείται το κύριο χαρακτηριστικό της υπόστασής του. Διότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπον και πρόσωπο σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να κοινωνήσει. Και υπάρχει ο άνθρωπος, βρίσκει τον εαυτόν του όσων μέτρων μπορεί να κοινωνήσει με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπετε, σας είπα και άλλη φορά, ότι ο Θεός είναι Αγία Τριάδα. Είναι μια κοινωνία προσώπων. Είναι τρία πρόσωπα τα οποία έχουν μία φύση, μία ουσία. Είναι ένας Θεός, τρία πρόσωπα. Και ακριβώς εμείς είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα αυτού του τριαδικού Θεού. Είμαστε πολλά πρόσωπα, αλλά μία ανθρώπινη φύση. Και γι' αυτό βλέπετε ότι η κατεξοχήν μοναδική, ας το πούμε, και κύρια και πρώτη και τελευταία και μεγίστη εντολή του Χριστού είναι το αγαπήσεις. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και ως αποτέλεσμα αγαπήσεις και τον πλησίο σου. Άρα λοιπόν το στοιχείο της κοινωνίας αγάπης είναι εκ των ουκάνευ. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να απουσιάζει από τη δική μας ζωή. Έτσι λοιπόν το να αρχίσει ο άνθρωπος να αγαπά τον εαυτόν του σημαίνει ότι αρχίζει το πρώτο στοιχείο, η πρώτη κίνηση στο να προχωρήσει δηλαδή σωστά να αγαπήσει, ας πούμε, και τον Θεό και τον άλλον άνθρωπο και τη χτίση και τον εαυτό του. Εάν αποκτήσει αυτή την αρμονία και μάθει ο άνθρωπος αυτός να έχει μια σχέση προσευχής με τον Θεό, δηλαδή να αρχίσει ο Θεός να μιλά μέσα του, τότε θα αρχίσει να καταλαβαίνει το πώς είναι ο Θεός, δηλαδή αυτό το κάλλος του Θεού, μετά το κάλλος της εικόνας του Θεού που είναι μέσα μας και μετά το κάλλος του Θεού το οποίο βρίσκεται στη δημιουργία. Και έτσι ο άνθρωπος αποκτά μια αρμονία, μια ειρήνη, μια αγαπητική σχέση με όλο το γύρο του και τότε αρχίζει να αναβλύζει από μέσα του αυτή η ευχαριστία προς τον Θεό. Διότι κατεξοχή δηλαδή η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να είναι μια σχέση ευγνωμοσύνης. Πολύ περισσότερο ευγνωμοσύνης και δοξολογίας παρά οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, επειδή είμαστε ενδεείς άνθρωποι, δηλαδή έχουμε πολλές ανάγκες και βουλιάζομαι καθημερινά μέσα στα πάθη μας και στις αδυναμίες μας, γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει κτλ. Όμως, αυτή η σχέση του να ζητούμε συνέχεια πράγματα,
και το έλεος του Θεού που είναι ο ίδιος ο Θεός, οπωσδήποτε είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε γιατί μας το είπε ο ίδιος, μας χρειάζεται, αλλά δεν είναι το τέλειον. Το τέλειον είναι η αγάπη. Και η αγάπη καταργεί τα αιτήματα, τα καταργεί όλα και παραμένει αυτή η εμπειρία της αγάπης και της δοξολογίας του Θεού. Αυτό το οποίο δηλαδή θα υπάρχει και μετά στην Πανηγενεσία, μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, στην αιώνια βασιλεία του Θεού, και δεν θα ζητούμε τίποτα, ούτε θα έχουμε ανάγκη να λέμε του Θεού, ξέρω εγώ, βοήθησέ με εδώ, βοήθησέ με εκεί, όπως κάνουμε τώρα. Αλλά εκεί θα εντρυφούμε, θα τρυφούμε, είμαστε δηλαδή μακάρι μέσα αυτή τη σχέση, την αγαπητική σχέση με τον Θεό, ο οποίος είναι το πρότυπο της υποστάσεώς μας. Δεν ξέρω, παιδιά, έτσι πώς να σας το δώσω να καταλάβετε, αλλά είναι αποδεδειγμένο από την πείρα των Αγίων ότι όσο κανείς βρίσκεται μέσα στα πάθη, τόσο δεν καταλαβαίνει τίποτα από το τι συμβαίνει γύρω του. Όταν όμως αρχίσει να επιστρέφει στον Θεό, τότε ανακαλύπτει ότι ο Θεός ήταν παρόν στη ζωή του από την πρώτη στιγμή που θυμάται τον εαυτό του. Ενώ τώρα λέμε καμιά φορά, πολλοί λένε, πού είναι ο Θεός? Και δεν το βλέπουμε τον Θεό. Και γιατί ο Θεός, ξέρω, απουσιάζεται? Και φαίνεται έτσι σαν ένας μεγάλος απών ο Θεός. Σαν απουσιάζει. Το παράδοξο ότι απουσιάζει όμως από ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα σχέση μαζί του. Μόλις πλησιάσει κανείς τον Θεό, τότε ο Θεός γίνεται παρόν. Και βλέπει ότι είναι παρόν σε όλα τα βήματά του. Και ήταν παρόν ακόμα ο Θεός και όταν είμαστε βρέφοι, και όταν είμαστε μικρά παιδιά, και όταν αμαρτάναμε, και όταν εμείς εκυλιόμαστε μέσα το δέδαλο, το σκότος της αμαρτίας, ο Θεός ήταν παρόν. Και όχι μόνο παρόν, αλλά μας φώναζε να έρθουμε κοντά του. Εμείς δεν ακούγαμε τότε και ακούμε τώρα. Τώρα καταλαβαίνουμε τι έκανε ο Θεός για μας. Και αυτή η αίσθηση ακριβώς των μεγάλων ευεργεσιών του Θεού κινεί την ψυχή σε κατάνοιξη, σε δάκρυον, σε πολλή ευγνωμοσύνη, σε δοξολογία, σε προσευχή. Αυτή η κατάσταση είναι η υγιής κατάσταση, η οποία αρμόζει και στην νεανική ηλικία. Βέβαια υπάρχουν και πολλά άλλα. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει, ακόμη και στην ηλικία, ξέρετε, τότε το βοηθά και η ίδια η φύση του να μπει σε άλλες θεωρίες, άλλους χώρους δηλαδή πνευματικούς, όπως παραδείγματος χάρη είναι η αίσθηση του θανάτου. Ένας άνθρωπος που μεγαλώνει πλέον και καταλαβαίνει ότι το παρελθόν είναι πολύ περισσότερο από το μέλλον του, είναι, ξέρω εγώ, 50 χρονών. Δεν είναι να πάει 100, πήγε τα 50 πία, άντε να πάει ακόμα 20. Έχουμε και μερικούς που είναι ακόμα 30, ξέρω εγώ, ή 40. Και αν είναι και 60, αν είναι και 70, τι έγινε, ελάχιστα χρόνια του έμεινα. Θυμάμαι και εγώ, ξέρετε, θυμάμαι τον εαυτό μου που όταν ήμουν μικρός, πριν ακόμα ασχοληθώ και εγώ με την εκκλησία, ρώτησα τη γιαγιά μου να μου πει πώς αισθάνεται τώρα που δεν έχει χρόνια να ζήσει, ήταν 67 χρονών, ας πούμε. Και θα λέω, γιαγιά, φοβάσαι που να πεθάνεις σε λίγα χρόνια. Διότι μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, δηλαδή. Και έλεγα κι εγώ, πώς αισθάνομαι όταν θα είμαι 67 χρονών και θα ξέρω ότι τα χρόνια μου είναι λίγα, είναι ελάχιστα πλέον. Τι πέρασαν. Ό,τι και να κάνω, τώρα είμαι σχεδόν 40. Τέλειωσαν. Τα 40 έφυγα. Τώρα από εδώ και μπρος αρχίζουν να πονάνε τα κεφάλια μας, η μέση μας, τα πόδια μας. Είμαστε για τον γκαράζ. Δεν είναι για πολλά πράγματα. Δηλαδή βοηθάει η φύση του ανθρώπου, όταν βέβαια έχει και σώστας φρένας. Δηλαδή δυστυχώς, καμιά φορά τα πάθη είναι παραλογισμός. Να βλέπεις γέρον άνθρωπο, ας πούμε, να προγραμματίζει για το μέλλον ή να επενδύει, ας πούμε, και να μετρά τα λεφτά του κάθε μέρα. Είναι παραφροσύνη, πράγματι, παραφροσύνη. Δηλαδή, ας πούμε, πού θα πάεις, ας πούμε, πού θα πάεις, δηλαδή, πόσα θα φάεις, ας πούμε. Είναι δυνατόν, μα και τα χαρτονομίσματα να τρώγες, θα τρώγες αυτά που έχεις.
Οπότε είναι παραλογισμός, αλλά είναι το πάθη, παιδιά. Το πάθος είναι τύφλωσης του οφθαλμού της ψυχής. Και ο άνθρωπος είναι τύφλος και δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, είναι φοβερό πράγμα. Ο Θεός να μας φυλάει δηλαδή. Ξέρετε ότι όλοι είμαστε επικίνδυνοι, γιατί τα πάθη είναι μέσα μας. Και ακόμα και αυτή η βαθία αίσθηση της μετανοίας, την οποία είχαν οι Άγιοι. Και αυτό ακόμα είναι κάτι το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο βοηθάει η ηλικία. Ένα νέο παιδί δηλαδή, στα 20-22 του χρόνια, έστω και κάνει πολλές αμαρτίες, δεν είναι δυνατόν να βιώσει, εκτός και αν του δοθεί ειδική χάρη από τον Θεό, αλλά φυσιολογικά, ας το πούμε έτσι, δεν μπορεί να βιώσει το γεγονός του θανάτου του. Είναι νέος, ο θάνατος είναι μακριά από αυτό. Ούτε το γεγονός της φθοράς, ούτε το γεγονός του λίγου χρόνου. Έχει μέλλον μπροστά του παρελθόν, του είναι πολύ λίγο. Ούτε και το γεγονός της μετανοίας. Διότι είναι έτσι η φύση του. Είναι νέος άνθρωπος, έχει ορμή, είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι στην απογείωση τώρα. Που στο αεροπλάνο που σηκώνεται πάνω και ακόμα είσαι με δεμένες τις ζώνες. Είσαι στην απογείωση. Οπότε σε αυτό το διάστημα δεν πιάνουν αυτά τα πράγματα τόσο. Πιάνει όμως η αγάπη του Θεού. Πράγματι στην νεανική ψυχή υπάρχει αυτή η αγάπη του Θεού. Και καλλιεργείται. Καλλιεργείται όταν ο άνθρωπος μέσα του καλλιεργεί αυτές τις άπειρες ευεργεσίες του Θεού. Και όταν λέω ευεργεσίες, δεν εννοώ να κάνουμε όπως πολλοί που κάνουν. Δεν είναι ότι, ναι, Πάτερ μου, εγώ πιστεύω στον Θεό, διότι ό,τι του ζήτησα μου το έδωσε. Ξέρω που προσευχήθηκα να πάω στο πανεπιστήμιο, μπήκα, προσεύχω να περάσω μαθήματα να τα περνώ, προσεύχω να έχω τον το μου το κάνει. Δηλαδή, όταν σου κάνουν τα χατήρια σου, ας πούμε, όλα πάνε καλά. Εάν κάτι δεν το κάνει, τότε αρχίζω να τον διαγράφω με αν υπάρχει. Αφού δεν με εξυπηρετά, τότε γιατί να υπάρχει. Όπως ξέρω εγώ, μερικοί διερωτούνται, ας πούμε, γιατί δεν με βοηθά ο Θεός αφού τον παρακαλώ. Έτσι, υπάρχει μια λογική σήμερα, μια λογική η οποία λέει, κοίταξε, τον παρακαλώ. Μπορεί να μου κάνει αυτό που θέλω, μπορεί να μου το κάνει. Δεν μου είπε, μα τον παρακαλώ, θα μου κάνει εκείνο που θέλω. Μου το πάρει, γιατί δεν μου το κάνει τώρα. Και γιατί, τι διαφορά έχω εγώ που τον παρακαλώ και δεν το κάνει από εκείνο που δεν τον παρακαλά και το κάνει ή δεν το κάνει, του είναι αδιάφορο. Δηλαδή είναι μια λογική, ορθολογιστικός θα πούμε, δυτική ας πούμε, ξέρω εγώ. Το μπακάλι είναι, το σούπερ μάρκετ. Είναι, δηλαδή, δίνεις, παίρνεις, αλλά ο Θεός δεν είναι έτσι όμως. Καμιά φορά εκείνο που δεν σου κάνει είναι αυτό που έπρεπε να σου κάνει. Δηλαδή, δεν έπρεπε να το κάνει, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι ό,τι θέλεις και ό,τι σου αρέσει είναι αυτό που πρέπει και να γίνεται. Διότι ο Θεός έχει πιο πολύ μυαλό από εμάς και βλέπει τα πράγματα μέσα στην αιώνια ύπαρξή μας, όχι στην πρόσκαιρη ύπαρξή μας. Έτσι, και εγώ ας πούμε είχα έναν καθηγητή στη σχολή που είμαι στη Λεμεσό, που μέσα στο, μας έκανε χημείο, ο καμιός πέθανε τώρα. Λοιπόν, ήταν ο πιο καλός μας καθηγητής. Γιατί στην ώρα του τρώγαμε παγωτά, κάναμε ας πούμε, αυτά. Τον είχαμε 3 χρόνια, αλλά στην τετάρτη τάξη όμως μείναμε όλοι με αναξεραστεί, όπως το λένε, διότι ήρθε ο επόμενος ο οποίος δεν είχε διάθεση να μας κερνά παγωτό στο μάθημα και εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Εγώ μόνο το νερό ήξερα να γράφω. Τίποτα άλλο. Και μετά πήρα 8 το πρώτο τρίμηνο. Ήταν πολύ καλός καθηγητής για 3 χρόνια, αλλά στο σύνολο δεν μάθαμε τίποτα στη χημεία. Διότι πράγματι ήταν τόσο πολύ καλός που μας κατέστρεψε από την πορεία του καλοσύνη. Διότι ό,τι θέλαμε κάναμε. Κύριε, να βγω έξω να βγεις. Να κοιτάζω στον παράθυρο, κοίταζε. Ό,τι ήθελε. Δεν ήταν χαζός, ήταν πολύ καλός ο άνθρωπος αυτός και εμείς βέβαια άλλο που δεν θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση. Λοιπόν, ο Θεός όμως δεν είναι έτσι. Ο Θεός έχει μια άλλη στάση απέναντι στον άνθρωπο. Και οι στάσεις του Θεού ακριβώς είναι στάσεις η οποία είναι σώζει τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος σώζεται, παιδιά, δια πολλών καταστάσεων και χρειάζεται όλα όσα συντελούν εις την αιώνια σωτηρία του και οι θλίψεις και οι αποτυχίες και οι δυσκολίες και το πένθος και όλα ακόμα και τα θλιβερά και τα χαρμόσυνα
όλα χρειάζονται. Άρα λοιπόν ο Θεός κοιτάζει αυτό και όχι αυτά που θέλουμε εμείς. Έτσι καλλιεργείται κανείς, ευγνωμονεί τον Θεό, δοξολογεί τον Θεό και κινείται η ψυχή του στην κατάνοιξη, στην αγάπη του Θεού. Ακόμα βοηθάει έτσι πρακτικά για να καλλιεργηθεί η ψυχή μας η μελέτη των βίων των Αγίων. Όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και βλέπουμε πώς οι Άγιοι βίωσαν τον Θεό και πώς οι Άγιοι αγωνίστηκαν και πώς ζούσαν μαζί με τον Θεό και πέρασαν δια των πολλών αγώνων αυτών στη συνάντηση του Θεού, τότε και εμπλουτίζεται ο νους μας με αγαθές έννοιες και με υλικό πνευματικό, ώστε να το χρησιμοποιούμε στην ώρα της προσευχής. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μυστήριο, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιον. Και όταν διαβάζουμε ένα κείμενο το οποίο είναι θεόπνευστο, είναι γραμμένο με Πνεύμα Άγιον, τότε η ψυχή μας κοινωνεί με αυτό το Πνεύμα του Άγιον και τρέφεται η ψυχή και βοηθιέται όπως βοηθείται σχεδόν στην προσευχή. Όπως συμβαίνει το ίδιο και εξαντιθέτω. Όταν διαβάζουμε ένα κείμενο το οποίο είναι γραμμένο, ας πούμε, όχι με το Πνεύμα του Θεού, αλλά με Πνεύμα αντίθετον του Θεού. Και ξέρω εγώ, πνεύματα ας πούμε ακάθαρτα, δαιμονικά ας πούμε. Τότε η ψυχή αισθάνεται, καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Θυμάμαι ένα απλό γεροντάκι στο Άγιον Όρος, το οποίο όταν του πέραμε ένα βιβλίο ακόμα γραμμένο και από θεολόγους. Και από μεγάλους θεολόγους και σχεδόν από όλους τους θεολόγους. Και το έπαιρνε, διάβαζε μια πρόταση. Όχι, ρε παιδάκι μου, λέει, αυτό δεν έχει Πνεύμα Άγιο μέσα. Και πράγματι, ξέρετε, παιδιά, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Όταν συνηθίσουμε σε αυτήν τη ζωντανή ανάγνωση των κειμένων των Αγίων, το δεν μπορούμε να διαβάσουμε νεκρά κείμενα. Και έστω και αν είναι και θεολογικά ακόμα. Αντικείμενα καθηγητών θεολόγων και καθηγητών του Πανεπιστημίου, ας πούμε, και ξέρω εγώ, τα οποία είναι ακαδημαϊκά σωστά, τέλεια, με πολύ έτσι καλλιέπεια και με πολύ, ας πούμε, πολλές γνώσεις, όμως η ψυχή όταν συνηθίσει να τρέφεται με αυτήν τη ζωντανή παρουσία του Θεού στο γραπτό λόγο, δεν το αποδέχεται. Και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρόν. Είναι μεν διανοητικά σωστό, αλλά είναι πνευματικά είναι νεκρόν. Διότι είναι αμέτωχο της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Και όταν περισσότερο ακόμα είναι γραμμένο με πνεύματα αντίθετα του Θεού. Τότε η ψυχή όχι μόνο δεν το δέχεται, αλλά αντιδρά η ψυχή του ανθρώπου και αποβάλλει αυτό το πράγμα και αισθάνεται ο άνθρωπος, η ψυχή του αισθάνεται όπως... Έχετε δει καμιά φορά δύο ζώα τα οποία γρεύουν και πάει να φάει το άλλο. Έτσι η ψυχή δηλαδή από μόνη της κινείται σε μία άμυνα κατά του πνεύματος το οποίο εισχωρεί, δηλαδή προσπαθεί να εισχωρήσει μέσα στην ύπαρξή της. Γιατί ο ψυχικός μας κόσμος, παιδιά, είναι ανεξάρτητος από το μυαλό μας. Το μυαλό μας δηλαδή δεν μπορεί πάντοτε να υποτάξει τον ψυχικό κόσμο. Δηλαδή η ψυχή μας πολλές φορές αισθάνεται πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε λογικά. Και ενώ λέμε στο αυτό μας, ρε παιδί μου, στάσου, τι έπαθες τώρα. Γιατί φοβάσαι, παραδείγματος χάρη, γιατί αγριεύεις, γιατί ξέρω εγώ δεν σε αρέσει αυτό το πράγμα, αυτό το σπίτι, αυτό το πρόσωπο, αφού είναι τόσο καλό, είναι τόσο ωραίο, συνδυάζει όλα όσα θέλεις, και όμως ο ψυχικός όμως αντιδρά, δεν το δέχεται. Δεν μπορεί να επιβληθεί δηλαδή ο εγκέφαλος στον ψυχικό κόσμο, γιατί έχει δικό του τρόπο λειτουργίας. Και πολλές φορές και άλλο ακόμα. Δηλαδή είναι κάτι που η ψυχή το θέλει, αλλά το μυαλό μας αντιτίθεται σε αυτό. Υπάρχει αυτή η διάσταση πολλές φορές μέσα μας. Γιατί ακριβώς η ψυχή έχει άλλες αισθήσεις, άλλων τρόπων με το οποίο συλλαμβάνει τα γεγονότα. Και αφού το λέμε αυτό, να ξέρετε ακόμα και κάτι άλλο, παιδιά. Ότι πολλές φορές υπάρχει τέτοια μεγάλη σύγκρουση ψυχική, η οποία είναι έκδηλος, είναι έκδηλος πάνω μας. Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Ένας άνθρωπος μπορεί να έρθει και να πει, εγώ ας πούμε απορρίπτω τον Θεό. Δεν θέλω τον Θεό, τον μισώ τον Θεό, δεν τον θέλω.
Και όμως, εάν κανείς έχει κάποια, ας πούμε έτσι, πνευματική αίσθηση, θα δει ότι αυτό το παιδί έχει μεγάλη αγάπη για τον Θεό και μεγάλον δίψα για τον Θεό και μεγάλον πόθο για τον Θεό. Αλλά τι συμβαίνει? Η μεν ψυχή του αναζητά και διψά τον Θεό, το δε μυαλό του κινείται κατά του Θεού. Και τι συμβαίνει μέσα του? Και συμβαίνει σε πολλά νέα παιδιά σήμερα. Ο νους, η νόηση του εγκέφαλος, ξέρω εγώ, ας το πούμε έτσι, μοιάζει με έναν άνθρωπο που πιάνει από το λαιμό τον άλλο και τον κρατά σφιχτά να μην μιλά. Αλλά καμιά φορά βγάζει καμιά κραυγή, ας πούμε, άλλος, και κάποιον κρατούν από το λαιμό εδώ πέρα. Διότι φώναξε. Έτσι είναι η ψυχή. Και αυτό συμβαίνει στις νεανικές, στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, η εμπάθεια μας, η φιλιδονία μας, η φιλοκοσμία μας, ξέρω εγώ, μοιάζει με ένα χέρι το οποίο πιάνει από το λαιμό τον ψυχικό μας κόσμο και το σφίγγει να μην μιλά, να μην διαμαρτύρεται, να μην ζητά τον Θεό. Γιατί δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε τον Θεό, γιατί θα μας κόψει από όλα αυτά που μας αρέσουν. Ή ξέρω εγώ, δεν μας συμφέρει να τον θέλουμε, δεν το θέλουμε. Όμως, δεν θα πάει πολύ καιρό αυτή η υπόθεση, διότι θα έρθει μια ώρα που, εντάξει, αν δεν ξεψυχήσουμε, ας πούμε, εκεί είναι πλέον θάνατος. Αλλά θα έρθει μια ώρα, και ευτυχώς συμβαίνει αυτό, που σφίξε παραλύει το χέρι μας και ύστερα πέφτει από μόνο του κάτω. Δηλαδή καταραίει ο άνθρωπος, και είναι το φαινόμενο που συμβαίνει σήμερα, ότι ο νέος άνθρωπος στην ηλικία των 22-23 κτλ. Αρχίζει και πλέον επιστρέφει και ψάχνει τον Θεό. Διότι δεν κατάφερε πλέον να στραγγαλίσει το ψυχικό του κόσμο και αντέδρασε μέσα από την ψυχή του, από μόνη της αντέδρασε και έκαμε με το όλα όσο έφαγε τόσο καιρό. Είναι μια κίνηση αυθόρμητη. Και βλέπουμε τότε ψάχνει. Και τότε κινείται όλος ο άνθρωπος εις αναζήτηση του Θεού. Αυτό είναι κάτι πολύ παρήγορο και πολύ εθαρρυντικό και είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι σε έξαρση σήμερα. Αυτό θα το πιστοποιώ και εγώ που εξομολογώ, ας πούμε, τόσους ανθρώπους σαν πνευματικός και βλέπω πράγματι αυτό το γεγονός της αναζήτησης του Θεού. Διότι υπάρχει αυτή η πρόκληση η μεγάλη σήμερα. Τα παιδιά μέσα στην εφηβεία, ξέρω εγώ, δεν μπορούν να είναι ζαλισμένα από τα πάθη. Παν κάνουν οτιδήποτε τους, είναι τόσο εύκολο να κάνουν τα πάντα. Τα κάνουν, τα γεύονται και ξαφνικά αρχίζουν να κάνουν με τον όλα όσα έβαλαν μέσα τους. Και εάν έχουν ακόμα κάποια ελάχιστη δύναμη, τότε σιγά ανακαλύπτουν την πόρτα του Θεού. Σας είπα και άλλη φορά για ένα παιδί το οποίο ακριβώς ήρθε μια φορά εκεί στον γέροντα και του έλεγε ότι ξέρω εγώ κατά του Θεού και διάφορα πράγματα, και ο γέροντας έβλεπε ότι αυτό το παιδί, ας πούμε, το Θεό έψαχνε και έλεγε όλα αυτά τα πράγματα, και του λέει: παιδάκι μου, εσύ έτρεχες, αλλάξε από την πόρτα του Θεού που έφτασες. Και πράγματι, δηλαδή ήταν έτοιμος αμέσως να ανοίξει η πόρτα και να μπει μέσα. Δηλαδή όλη αυτή η πορεία του και όλος αυτός ο αγώνας του που νόμιζε ότι ήταν κατά του Θεού και μακράν του Θεού και για να αποφύγει τον Θεό, δηλαδή σαν να έφευγε από τον Θεό, τελικά πού τον οδήγησε? Έξω από τον τόπο του Θεού. Βέβαια αυτά τα πράγματα και του κάθε ενός στη ζωή μας, παιδιά, ξέρετε, δυστυχώς τα βλέπουμε πολλές φορές εξιστέρων. Δηλαδή εξιστέρων, όταν έρθει η ώρα που θα μας συναντήσει ο Θεός, τότε σαν να ξυπνούμε από ένα λίθαργο και κοιτάζουμε πίσω. Και όταν κοιτάξουμε πίσω στη ζωή μας, τότε βλέπουμε ξανά από την αρχή ότι σε όλα τα βήματά μας, δίπλα μας, ήταν πάντα ο Θεός. Παντού ήταν ο Θεός. Μας συνόδευε, μας υπεθύμιζε, μας τραβούσε, μας ήρθε κοντά του. Και τότε ακριβώς όπως σας είπα στην αρχή, ο άνθρωπος διαλύεται σε αυτήν την, το πέλαγος της αγάπης του Θεού.
Έτσι περίπου είναι, ας το πούμε, η ύλη από την οποία αντλούμε η ανάγνωση των γραφών, τα μυστήρια, η καλλιέργεια του φρονήματος αυτού. Τα εμπόδια τα οποία εμποδίζουν τα δάκρυα, την αίσθηση αυτή των δακρύων του Θεού, της αγάπης του Θεού, είναι, όπως λένε οι πατέρες, κυρίως τρία. Και το ένα το ονόμασαν αμέλεια, το άλλο το ονόμασαν ραθυμία, το οποίο είναι σχεδόν συνώνυμο, και ένα άλλο, ραθυμία και αμέλεια είναι ένα πάθος, το άλλο το ονόμασαν λύθη, δηλαδή που σημαίνει ξεχασιά, δηλαδή λησμοσύνη του Θεού, και άγνοια του Θεού. Από όλα αυτά τα πάθη γεννούνται όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας απομακρύνουν. Δηλαδή, η μένα αμέλεια και η ραθυμία γεννά κυρίως στα σωματικά και στα αρχικά πάθη. Η λύθη, το να φύγει ο νους από τον Θεό, γεννάει, ας πούμε, το να προσκοληθεί κάπου αλλού, να φύγει από τον Θεό και να γίνει οτιδήποτε άλλο. Και όπως ένας λόγος των πατέρων λέει ότι νους αποστάσου Θεού, ιχτινώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Δηλαδή, όταν ο νους του ανθρώπου φύγει από την έννοια του Θεού, φύγει από τον Θεό, δύο πράγματα μπορεί να γίνει. Ή δαιμονιώδης, δηλαδή θα περιπέσει στα δαιμονικά πάθη του εγωισμού, της κενοδοξίας, της ίησης, της φυλαρχίας, όλων αυτών των παθών, τα οποία είναι δαιμονικά, γιατί αυτά είναι η ουσία του Σατανά. Ή κτηνώδης, με την έννοια ότι θα περιπέσει στα σαρκικά πάθη, θα εμπλακεί εκεί μέσα στην ύλη, στη φυλαργυρία, στην φιλιδονία, στη φυλαυτία, και θα περιπλέξει σε άλλες καταστάσεις. Είναι τα δύο αποτελέσματα όταν ο νους του ανθρώπου φύγει μακράν του Θεού. Και η άγνοια, αυτό το να μην γνωρίζει ο άνθρωπος τον Θεό και να μην θέλει να μάθει τον Θεό, και αυτό βέβαια είναι ένα πέλαγος σκότος στο οποίο μπαίνει κανείς και απορεί, ας πούμε, πού θα βγει, μέχρι πού θα βγει. Υπάρχουν και άλλα πολλά άλλα πράγματα, έτσι σε σημείωσα μερικά τα οποία οι πατέρες τα ονομάζουν ως εμπόδια, και βέβαια ο καθένας θα το δει εις το μέτρο των δικών του καταστάσεων. Έτσι οι πατέρες είπαν ως εμπόδιο των δακρύων των θόρυβων, και όταν λέω θόρυβων είναι το θόρυβο που ακούμε, ξέρω εγώ, από τον παράθυρο, αλλά εννοούμε των εσωτερικών θόρυβων που είμαστε γεμάτοι μέσα μας πράγματα. Είμαστε ανήσυχοι δηλαδή. Γιατί συνέχεια μέσα μας βάζουμε πράγματα, δηλαδή υλικό άχρηστο. Όλα τα νέα θέλουμε να τα μάθουμε, σε όλα θέλουμε να μπούμε μέσα, με όλα να μας απασχολήσουν, όλα να γίνουν υλικό, ας πούμε, στη ψυχή μας, και στο τέλος μοιάζουμε σαν έναν τόπο, η καρδιά μας, η ψυχή μας, μοιάζει σαν την αυλή του δημοτικού σχολείου που φωνάζουν τα μωρά και να ακούσει τίποτε, ας πούμε. Και πού να κάτσεις τώρα να ακούσεις με το θόρυβο όλο, τι θα σου πει αυτός. Για να μιλήσει ο Θεός και για να μιλήσει και αυτός μας στον εαυτό μας, πρέπει να υπάρχει κάποια ησυχία. Όταν υπάρχουν τόσοι θόρυβοι μέσα μας, τότε δεν είναι δυνατό να ακούσουμε τίποτα και χάνουμε την επαφή. Όπως το ράδιο που έχει παράσιτα. Μέσα στα πολλά παράσιτα, αδύνατο πράγμα να καταλάβεις τι θέλει να πει ο άλλος άνθρωπος. Αυτή ο πολυθόρυβος της ψυχής είναι ένα στοιχείο το οποίο βλάπτει. Οι μέριμνες ηλικίες, η κατάκριση, ο εγωισμός, η δικαιολογία, η πολυλογία και η καλοπέραση. Ένα στοιχείο κυπριακό. Και όλο το πνεύμα αυτό, το πνεύμα το οποίο καλλιεργείται και είναι τόσο ανεπαίσθητο, παιδιά, τόσο ανεπαίσθητο, αλλά είναι σαν, πώς να πούμε, όπως έναν αέριο το οποίο είναι αόρατο σε μας, αλλά είναι δηλητηριώδη, ξέρω εγώ, τον γκάζ, τον πετρογκάζ. Δεν το βλέπουμε και νομίζω, αν και δεν είμαι καλό στη χημία, είναι και άοσμο. Βάλω του μυρωδιά για να πλώσει, για να το... πριν πεθάνομαι, θα το καταλάβω. Αλλά στη φύση του είναι άοσμο. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να αφήσουν, ξέρω εγώ,
γκάζι, ας πούμε, και αφού είναι άοσμα, δεν θα καταλάβω και πεθάνομαι. Λοιπόν, αυτή η ατμόσφαιρα, ας πούμε, της κοσμικότητας, που υπάρχει σήμερα, σας είπα και την άλλη φορά. Τώρα, δεν ξέρω, αν θα μου πείτε, το λέω από παραξενιά, μπορεί να είναι από παραξενιά, από γερατεία. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ατμόσφαιρα της κοσμικότητας, του τρόπου της ψυχαγωγίας σήμερα, των νέων ανθρώπων και αυτών των χώρων αυτών ακριβώς, είναι αυτό το άχρον άοσμον άγευστον αέριον, το οποίο καταστρέφει, ας πούμε, καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα, και το βλέπω και ως αποτέλεσμα, αλλά έτσι, πώς να σας το εκφράσω, παιδιά, είναι κάτι που το καταλαβαίνει κανείς. Δεν ξέρω, εσείς το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Δεν το καταλαβαίνετε? Τέλος πάντων, εύχομαι να το καταλάβετε κάποτε. Γιατί δεν μπορώ να σας δώσω να καταλάβετε άλλος πώς, δεν ξέρω πώς να σας το εκφράσω. Όμως αυτός ο ξένος τρόπος, ξέρω εγώ τώρα, ας πούμε, μπειραρία, ας πούμε, μπειραρία, στην Κύπρο μπειραρία. Λέει κανείς, ας πούμε, πώς συνδέεται η ψυχολογία του Κύπριου παιδιού με την μπειραρία. Η μπειραρία είναι ένα πράγμα το οποίο υπήρχε στην Αγγλία. Στην Αγγλία ακούγαμε από τους Αγγλέζους που έρχονταν από την Αγγλία ότι είχαν μπειραρίες. Και εγώ ρωτούσα, τι είναι μπειραρίες, δηλαδή, λοιπόν, και πίνουν μπύρα, ας πούμε. Μόνο μπύρα, μόνο μπύρα. Λοιπόν, σε διάφορα που ξέρετε εσείς, καλύτερα από μένα. Μα αυτά τα πράγματα, στην εποχή μου δεν υπήρχαν. Νομίζω δεν υπήρχαν. Είναι, εσείς βέβαια τα βρήκατε. Αλλά ξέρετε ότι και ο τρόπος ψυχαγωγίας ακόμα, όταν δεν είναι μέσα στην όλη έτσι, η ψυχοσύνθεση ενός λαού, τον αλλοιώνει. Και αυτό δεν το λέω εγώ που είμαι, ξέρω εγώ, ακοινώνητος άνθρωπος, δηλαδή έξω από την κοινωνία, αλλά το λέει νομίζω και εσύ και η ψυχολογία και η κοινωνιολογία σήμερα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ψυχαγωγείται ανάλογα με τα δεδομένα που έχει και τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει. Τώρα φανταστείτε μας πάρουν εμάς, ας πούμε, να ψυχαγωγηθούμε, ας πούμε, στην Κίνα. Με τον κινέζικο τρόπο ψυχαγωγίας. Δεν μας είναι τους παλιάτσους, ας πούμε. Θα πάμε εκεί πέρα που δεν είμαστε Κινέζοι, ούτε ξέρουμε πώς ψυχαγωγούν οι Κινέζοι. Θα παριστάνομαι βέβαια ότι κάνουμε έτσι όπως κάνουν και, αλλά τα αστεία τους, ο τρόπος τους, όλο τους το είναι, θα είναι ξένο προς εμάς. Γιατί δεν μεγαλώσαμε έτσι. Νομίζω ότι είναι βασικό, παιδιά, αυτό το πράγμα και από πνευματικής πλευράς και από άλλης άποψης, ότι εάν μελετήσουμε τον τρόπο που ψυχαγωγούμαστε σήμερα, τα τραγούδια που ακούμε, τα ρούχα που φορούμε και τον τρόπο που ενεργούμε σε αυτούς τους χώρους, θα δούμε ότι είναι μία αόρατη αλλοτρίωση. Δηλαδή, είναι μία αλλοτρίωση του είναι μας. Και αυτή η αλλοτρίωση είναι εισβολή. Σας είπα και την άλλη φορά, είναι η χειρότερη εισβολή από την εισβολή των Τούρκων. Είναι η χειρότερη εισβολή, τη εισβάλλει εις το βάθος του ψυχικού κόσμου και αλλοτριών των άνθρωπων. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβετε, παιδιά, ότι αυτοί οι κίνδυνοι, οι αόρατοι κίνδυνοι που εφολεύουν και υπάρχουν στον χώρο μας και μας πνίγουν καθημερινά, είναι φοβερότεροι, πιο επικίνδυνοι από τους άλλους που είναι μεν πιο αιματηροί, πιο τραγικοί, αλλά όχι τόσο σημαντικοί. Θυμάμαι στην Τουρκία που το είχα πάει, πήγαμε σε μια εκκλησία εκεί και ήταν μια εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη που ήταν μόνο ο ιερέας εκεί, όλοι άλλοι Τούρκοι. Λοιπόν, ήταν μόνος του ο ιερέας και λέει, πάτερ, τι κάνεις εδώ, ας πούμε, πώς φοβάσαι τους Τούρκους. Λέει, δύσκολα τα πράγματα. Το ρώτησα εγώ, λέω, όταν υπάρχουν έτσι αθνικές, ας πούμε, δυσκολίες, σας πολεμούν εδώ αυτοί, πώς, τι κάνουν οι Τούρκοι εναντίον σας. Λέει, κοίταξε, οι Τούρκοι κατάφεραν να μας εξαφανίσουν, αλλά δεν κατάφεραν να μας ατιμάσουν.
Δηλαδή πράγματι μπορεί να μείναν 2.000 άνθρωποι εκεί, Ορθόδοξοι Ρωμνοί ας πούμε, Έλληνες, αλλά δεν αλληλοτριώθηκαν. Έτσι παιδί, διαβάστε την ιστορία, διαβάστε τις πηγές και θα δείτε ότι η τουρκοκρατία ενήργησε σαν κάθαρση στην ιστορία μας και μας έσωσε. Ξέρετε από πόσα κακά μας έσωσε? Πάρα πολλά κακά. Διότι μας έβγαλε από τον κλείδωνα του διαφωτισμού. Φανταστήκατε αν επέφταμε εμείς εκεί στον δίθεν διαφωτισμό που συσκότησε τα πάντα τότε και τη δίθεν αναγέννηση που κατέστρεψε οτιδήποτε άλλον είχε, ό,τι απέμεινε ας πούμε η συνορθόδοξον δύση, το κατέστρεψε η αναγέννηση, και ό,τι απέμεινε το κατέστρεψε ο διαφωτισμός. Αν αυτά τα ρεύματα υπήρχαν στον ορθόδοξο χώρο της Ελλάδος, τον δικό μας ορθόδοξο χώρο, εμείς θα καταστρεφόμαστε, δεν είχαμε τίποτα σήμερα. Τέλος πάντων, το λέω αυτό έτσι παρεμπιπτόντως, δεν είμαι ιστορικός εγώ, αλλά καμιά φορά ξεγελιέμαι και ασχολούμαι λίγο. Αλλά είναι για να σας δείξω παιδιά ότι όλα αυτά τα πράγματα, τα αδιόρατα δηλητήρια καταστρέφουν και την πνευματική ζωή και τη σχέση μας με τον Θεό, αλλά και την υπόστασή μας από πάσης απόψεως. Από πάσης απόψεως. Και νομίζω ότι είσαστε νέα παιδιά, είσαστε έξυπνοι, και αν θέλεις να το δείτε αντικειμενικά, χωρίς υποκειμενική κρίση, ας πούμε, γιατί μας αρέσει, ξέρω εγώ, αυτό το περιβάλλον εκεί, θα δείτε ότι πράγματι το κυκλοφορούν πνεύμα σε αυτούς τους χώρους είναι ξένο προς εμάς. Τέλος πάντων, θα στα πω γρήγορα τα άλλα παιδιά. Να πούμε και τι αποτελέσματα έχουν αυτά τα δάκρυα, έτσι. Αφού είπαμε πώς καλλιεργούνται και τα λοιπά, ποια είναι τα αποτελέσματα? Λοιπόν, ένας κατάλογος αποτελεσμάτων, ο οποίος είναι από τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι πρώτον, ο άνθρωπος ο οποίος κλαίει εξαφανίζει την αναισθησία της ψυχής του, πάβει να είναι ανέστητος, γίνεται ευαίσθητος άνθρωπος. Μετά σπάζει η σκληροκαρδία, ταπεινώνεται η ψυχή πνευματικά, έχει την αίσθηση της αφέσεως των αμαρτιών του, δηλαδή αυτό το βάρος των αμαρτιών που καλύπτει τον άνθρωπο δια των δακρύων φεύγει και αισθάνεται ο άνθρωπος ότι εσυχωρήθηκαν πλέον οι αμαρτίες του, έλαβε την άφεση των αμαρτιών, έχει την αίσθηση του ελέους του Θεού, αισθάνεται πλέον, όχι πιστεύει, όχι το καλλιεργεί, αλλά το αισθάνεται, το γεύεται ότι ο Θεός είναι παρόν μέσα του, το έλεος του Θεού, η αγάπη του Θεού, επανέρχεται στη φυσική κατάσταση όπως τον έπλασε ο Θεός, λειτουργούν μέσα του όλες οι δυνάμεις κατά φύση, καθαρίζει η καρδία του, και πλέον αφού καθαρίζει η καρδία, καθαρίζουν και οι αισθήσεις του με τον κόσμο τον γύρο, και έτσι καθαρίζουν και τα μάτια του και τα χέρια του και όλο το είναι του. Εδώ να σας πω κάτι. Είχε ένας άνθρωπος που έπεφτε σε σαρκικές αμαρτίες πολλές. Του λέω, ρε παιδί, μα πού τους βρίσκεις αυτού, πώς βρίσκει ο ένας τον άλλο, ας πούμε. Καλά, πώς καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το ίδιο πάθος με σένα και πας και τον βρίσκεις. Ή ξέρω εγώ μια κοπέλα, ξέρω. Όλοι πάντα το καταλαβαίνω. Πώς το καταλαβαίνεις, εγώ ποτέ μου δεν καταλαβαίνω το πράγμα. Τι από τα μάτια. Καλά, τι δηλαδή, πώς βλέπουν αυτοί, ας πούμε. Πώς βλέπουν. Δηλαδή, τι κάνουν τα μάτια τους αυτοί και δεν τι λένε. Τίποτα. Αλλά τι σημαίνει αυτό, παιδιά. Δηλαδή, τα αισθητήρια του ανθρώπου που είναι μέσα στην αμαρτία είναι εκπαιδευμένα έτσι. Και βλέπεις και ήρθε ο άλλος και λέει, ξέρω, ακούεις καμιά φορά, με κοιτούσε, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος και κατάλαβα ότι, ξέρω εγώ, με κοιτούσε, ας πούμε, με αμαρτωλό σκοπό. Και πού το καταλαβαίνεις, μπορεί να συγκινούνται έτσι. Δεν συγκινούνται, είναι περίεργο. Όχι, σίγουρα είναι, ας πούμε, αυτός σκοπό. Παράξενο πράγμα, δηλαδή και η όραση ακόμα, ή το άγγιξε, ξέρω εγώ, ή το είπε μια κουβέντα. Δηλαδή ακόμα πολλές φορές, ξέρετε, και χωρίς να πει τίποτα. Σαν να εκπέμπεται τον το πράγμα. Αυτή η ακαθαρσία, ας πούμε έτσι, η διαστροφή, η οποία εκπέμπεται δια των αισθήσεων,
Όταν ο άνθρωπος είναι μέσα σε αυτήν την κατάσταση των παθών, γίνεται και όταν ο άνθρωπος καθαρίσει. Και όταν καθαρίσει, παιδιά, ο άνθρωπος, καθαρθεί δηλαδή εκ των παθών του, τότε αποκτά μια καθαρίνεση με όλους τους ανθρώπους. Και για αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Όπως ο Απόστολος Παύλος. Δεν υπάρχει ούτε άνδρας, ούτε γυναίκα, ούτε εχθρός, ούτε φίλος, ούτε σκότος, ούτε φως, ούτε ξένος, ούτε οικείος, ούτε συγγενής, ούτε ξέρω τίποτα. Όλα οι πάντες και τα πάντα γίνονται ένα Χριστό Ιησού. Και ο άνθρωπος αυτός δεν σκανδαλίζεται ό,τι και να δει και ό,τι και να ακούσει γύρω του και δεν βλέπει ούτε εχθρούς, ούτε τον μισούν, ούτε μισά, αλλά ούτε ακόμα βλέπει την αμαρτία. Και έτσι οι αισθήσεις του είναι άγιες. Και μπορεί και να αγκαλιάζει και να φιλά και να, δηλαδή, να έχει σχέσεις αγάπης χωρίς πάθος. Έτσι. Δηλαδή φτάνει ο άνθρωπος στην απάθεια, στην καθαρότητα και γίνεται τόσο άνετος και ελεύθερος και ευχαριστημένος που τίποτα πλέον δεν του είναι δυσάρεστο και κακό. Όλη η ζωή κυλάει μέσα σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Γιατί καθάρισε τον εαυτό του. Και μετά λοιπόν υπάρχει η ειρήνη του νου, για τον δακρύον ο νους ειρηνεύει, ενώ πριν είναι συνέχεια ανάστατος και δουλεύει σαν το καβουδιστήρι. Και η ευφροσύνη της καρδίας ευφρένεται η καρδία. Και τέλος λέει αγαλίασης όψεως, λένε οι πατέρες, δηλαδή τι είναι με αυτό. Και ακόμα και το πρόσωπο του ανθρώπου είναι το πρόσωπο καθρέφτης της ψυχής του άλλου. Και φαίνεται αυτός ο άνθρωπος εκ του προσώπου του. Έτσι όπως έλεγαν και οι παλιοί, καρδία σε φρενωμένης πρόσωπον θάλλει. Μια καρδιά που είναι, ξέρω εγώ, χαρούμενη, το πρόσωπο της είναι χαρούμενο. Δηλαδή φαίνεται όλη αυτή η αρμονία και η ισορροπία του ψυχικού κόσμου σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την πνευματική κατάσταση.